Μας δεν έχει, έχει που του τη δίνει ο Κύριος όμως. Κάτι. Αυτό που του δίνει ο Κύριος, αυτό είναι. Τίποτα άλλο. Και θα πρέπει να είμαστε πάντοτε εκεί που μας θέλει ο Κύριος. Με τη χάρη του Θεού θα ήθελα και εγώ να διαβάσω λίγα εδάφια. Είναι Σαμουήλ Α. Είναι το 3ο κεφάλαιο. 266 σελίδα. Και το παιδί ο Σαμουήλ υπερέτη τον Κύριον έμπροσθεν του Ηλί. Ο λόγος δε του Κυρίου ήταν σπάνιος κατ' εκείνας τας ημέρας. Όρασης δεν εφαίνετο. Κατ' εκείνον δε τον καιρό, ότι ο Ηλί εκείτετο εν τον τόπο αυτού και η οφθαλμία αυτού ήσαν η μαυρωμένη, ώστε δεν είναι δύνατο να βλέπει. Ο δε Σαμουήλ εκείτετο εν τον ναό του Κυρίου, όπου ήτο η κυβωτός του Θεού, πριν ο λίχνος του Θεού σβεστεί. Εκάλεσεν ο Κύριος τον Σαμουήλ. Ο δε απεκρίθη, ιδού εγώ, και έτρεξεν προς τον Ηλί και είπε, ιδού εγώ, διότι με κάλεσες. Ο δε είπε, δε σε κάλεσα, επίστρεψον να κοιμηθείς. Και πήγε και κοιμήθη. Ο δε Κύριος εκάλεσε πάλι εκ δευτέρου, Σαμουήλ. Και σηκώθη ο Σαμουήλ και πήγε προς τον Ηλί. Και είπε, ιδού εγώ, διότι με κάλεσες. Ο δε απεκρίθη, δε σε κάλεσα τέκνον μου, επίστρεψον να κοιμηθείς. Και ο Σαμουήλ δεν εγνώριζε έτη τον Κύριο και ο λόγος του Κυρίου δεν είχε έτη αποκαλυφθεί σε αυτόν. Και κάλεσε ο Κύριος τον Σαμουήλ πάλι εκ τρίτου. Και σηκώθηκε και πήγε προς τον Ηλί και είπε, ιδού εγώ διότι με κάλεσες. Και ενόησε ο Ηλί ότι ο Κύριος εκάλεσε το πεδίο. Και είπε ο Ηλί προς τον Σαμουήλ, είπαγε να κοιμηθείς και αν σε κράξει, θέλεις πει λάλισον, διότι λάλισον Κύριε, διότι ο δούλος σου ακούει. Και ο Σαμουήλ πήγε και κοιμήθη εν τον τόπο αυτού. Και ήλθεν ο Κύριος και σταθείς, εκάλεσε καθώς το πρώτερον Σαμουήλ, Σαμουήλ. Τότε ο Σαμουήλ απεκρίθη, λάλισον διότι ο δούλος σου ακούει. Και είπε ο Κύριος προς τον Σαμουήλ, ιδού εγώ, θέλω κάμει εις τον Ισραήλ πράγμα, ώστε παντός ακούοντος αυτού θέλω συνηχίσει αμφότερα τα ότα. Και θέλω να διαβάσουμε και στο 19 εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο. Και μεγάλωνεν ο Σαμουήλ και ο Κύριος ήτο μετ' αυτού. Και δεν άφηνε να πείπτει ουδείς εκ των λόγων αυτούν εις την γην, και πάσο Ισραήλ από Δαν έως Βίρσαβε εγνώρισε ότι ο Σαμουήλ ή το διορισμένον εις το να είναι προφήτης του Κυρίου. Και εξικολούθησε ο Κύριος να αφανερώνεται εν Σιλό, διότι απεκαλύπτεται ο Κύριος προς τον Σαμουήλ εν Σιλό δια του λόγου του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον λόγο του. Και εδώ βλέπουμε ένα παιδί. Ένα παιδί το οποίο η μητέρα του το αφιέρωσε από την πρώτη στιγμή που απομακρύνθηκε από κοντά της. Πόσο? 3 χρονών. Μόλις το απεγαλάκτησε, λέει ο λόγος του Θεού. Και αυτό το παιδί έμεινε. Έμενε πού? Στον οίκο του Θεού. Και τι έκανε? Καθάριζε. Έπλαινε. Όσο μπορούσε. Και ό,τι μπορούσε. Και ποιος τον μάθαινε? Ο Κύριος. Και ποιος τα μαθαίνει αυτά τα παιδιά, αδερφοί? Ο Κύριος. Εμάς ποιος μας έμαθε, αδερφοί? Να το πάω πιο βαθιά. Εμάς ποιος μα... Εμένα ποιος με έμαθε? Εσάς, ποιος σας έμαθε πριν από 3, 5, 10 χρόνια? Ποιος από σας είχε την δύναμη και την διάθεση ότι αυτή την ώρα θα κάθεται εδώ και τι θα ακούει? Το Λόγο του Θεού. Και όχι μόνο θα τον ακούει, αλλά θα τον απολαμβάνει. Και ποιος εμένα μπορούσε να μου πει πριν 6 χρόνια? Γιώργο, εσύ κάποια στιγμή θα διαβάζεις το Λόγο του Θεού. Ξέρετε ότι θα το λέγα? Δεν σε βλέπω καλά. Κάτι έχεις πάθει. Ο μόνος που το κάνει αυτό είναι ο Κύριος. Και αυτό γίνεται μέσα από αυτό, μέσα από το Λόγο του Θεού. Και όλα αυτά τα παιδιά είναι αυτά τα οποία ο Κύριος τα κάλεσε. Όπως διαβάζουμε εδώ και διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και λέει ότι εκάλεσε τον Σαμουήλ. Που δεν γνωρίζουν και δεν ακούν, όπως και εμείς. Δεν γνωρίζαμε, δεν ξέραμε και δεν ακούγαμε. Αλλά έρχεται ο Κύριος και λέει, Γιώργο, Γιώργο, ήρθε και εμένα ένα βράδυ. Έτσι ήρθε και σε αυτά τα παιδιά, σε όλα αυτά τα παιδιά. Που τα γνωρίζετε, που τα βλέπετε, παίζουν με τα πατίνια, με τα ποδήλατα, με τα κινητά και κάνουν διάφορες αταξίες. Και όλοι εμείς κάποια στιγμή εκνευριζόμαστε. Ποτέ όμως δεν σκεφτόμαστε ότι και εμείς είμαστε παιδιά. Και εμείς είμαστε στην ηλικία των 13, 14, 15, 16, 17, 18 χρονών που αυτή τη στιγμή όποιος ανοίξει την πόρτα και κοιτάξει κατά έξω θα τον τραβήξει σαν μαγνήτης. Κι όμως θέλουν και είναι αυτό, θέλουν. Και είναι αυτό το οποίο τους μαγνητίζει. Ποιος? Ο Λόγος του Θεού. Αυτός ο Λόγος ο οποίος ακούγεται. Αυτός ο Λόγος ο οποίος καλός, κακός, με το ζόρι, με την πίεση. Κάποια στιγμή έρχεται μέσα στην καρδιά τους και κάτι γίνεται. Κάποια στιγμή
Μη με πιέζεις, έρχεται και λέει, αδερφέ, μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Αλλά όταν έρθει η δυσκολία, έρχεται και σου λέει, αδερφέ, να σε ρωτήσω κάτι. Και η ερώτηση είναι μέσα από το Λόγο του Θεού. Την απάντηση τη θέλει μέσα από το Λόγο του Θεού. Δεν τη θέλει από μένα, ναι. Μπορεί να βλέπει εμένα, ναι, αλλά δεν τη θέλει από μένα, ναι. Εκείνη τη στιγμή περιμένω και θέλω να πιστεύω ότι κλείνει τα αυτιά του, κλείνει τα μάτια του, μάλλον ανοίγει τα αυτιά του, κλείνει τα αυτιά του αυτά. Και ανοίγει τα αυτιά της ψυχής του και τα μάτια της ψυχής του και ακούει τη φωνή του Θεού. Ακούει τι θα του δώσει ο Θεός. Και δεν μπορώ εγώ σε αυτό το παιδί να του πω τη γνώμη, γιατί δεν θέλω να του δώσω τη γνώμη τη δική μου. Και θέλω όλοι μαζί, αδερφοί, έτσι θα σας το πω γιατί μου το βάζει ο Κύριος πολύ μες στην καρδιά μου. Όλα αυτά τα παιδιά μας τα χάρισε ο Θεός. Και τώρα αυτή τη στιγμή μιλάω είτε για τα δικά μου, αλλά είτε και για όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα τα παιδιά τα οποία ο Θεός έκανε χάρη, άνοιξε την πόρτα, όποιο και να είναι αυτό, όπως και να είναι αυτό, αδιαφορώ. Σε ό,τι κατάσταση και να βρίσκεται, από όπου και να ήρθε, αδιαφορώ, το κάλεσε ο Κύριος. Εγώ δεν έχω κανένα δικαίωμα να του μαυρίσω την ψυχή. Πρέπει να κάνω τα πάντα, τα δύνατα δυνατά, όσο μπορώ και όσο κάνει χάρη ο Θεός, να του ελαφρώσω το βάρος. Ας μαυρίσει η δική μου η ψυχή. Θα αντέξω. Ο Θεός το επιτρέπει. Για μένα ναι. Γι' αυτό όμως δεν πρέπει να το επιτρέψει. Εγώ δεν πρέπει να το επιτρέψω. Έτσι μου το δίνει ο Θεός και να το καταλάβω. Έτσι μου το δίνει ο Θεός να το εννοήσω. Ότι εγώ πρέπει να αγωνιστώ. Δεν μπορώ να έχει, ας πούμε, το παιδί και να ξέρω ότι έχει μια πληγή και να πηγαίνω να του την ξύνω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος έχει θέσει ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε να το πλησιάσουν. Θα πάνε, θα του πούνε, θα προσευχηθούνε, θα νηστέψουνε, θα αγωνιστούνε και τότε το παιδί θα έχει την κρίση. Έτσι, την κρίση. Θα του δώσει ο Θεός να διακρίνει τι πρέπει να κάνει. Σε ποιον θα πρέπει να πάει να μιλήσει. Ποιον θα πάει να ρωτήσει. Δεν μπορώ εγώ να πάω. Αυτό σας το λέω, αδερφοί, ο Θεός θα με συγχωρέσει αυτό το βράδυ. Για όλα αυτά που θα πούνε, που θα πω. Αλλά πιστεύω ότι ο Θεός κάτι θέλει να κάνει, κάτι θέλει να φτιάξει, που εμείς και εγώ δεν μπορώ να το εννοήσω αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να εννοήσω τι θέλει να κάνει με αυτά τα παιδιά που θα ανέβουν μετά εδώ πάνω. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να εννοήσω. Βλέπω ότι φτιάχνει κάτι καλό, δημιουργεί κάτι καλό. Εργάζεται ο Θεός μέσα στην καρδιά τους. Δεν μπορεί το ένα παιδί μια στιγμή που ασχολείται με το σκέιτ, με τα πατίνια, την άλλη μέρα να ανεβαίνει και να μιλάει για τα λόγια του Θεού. Κάτι γίνεται. Και δεν μπορώ εγώ να πάω να τον σκαλίζω και να τον εξήνω συνέχεια. Τι έγινε με αυτό, τι έγινε με το άλλο. Άστονε. Αφού ο Θεός τον βάζει και κάνει κάτι, έστω ότι βάζει τα μαξιλαράκια. Ο Θεός το επιτρέπει. Όχι εγώ. Εγώ τι πρέπει να κάνω. Να τον πιάσω γλυκά, να τον πιάσω όμορφα. Τι έχεις, αδερφέ μου. Τι έχεις, αδερφή μου. Πιστεύω ότι όλοι εννοούμε και όλοι καταλαβαίνουμε. Μέσα από όλα αυτά που μας δίνει ο Λόγος του Θεού και αν κάτι δεν εννοούμε, σας παρακαλώ προσευχηθείτε, ζητήστε τη γνώμη του ποιμένα, ζητήστε τη γνώμη των πρεσβυτέρων, μην πάτε παρακάτω και από εκεί και πέρα πάρτε ότι είναι Λόγος Θεού, όπως το γράφει ο Λόγος του Θεού, ότι δεν είναι ένας λόγος απλώς, ότι είναι Λόγος Θεού και αν θέλετε να ευλογηθείτε, διαβάστε αυτό που γράφει. Και λέει ο Λόγος του Θεού αυτό. Αυτό που έβγαλε εδώ μπροστά μου. Πας ό,τι είναι προστεταγμένον παρά του Θεού του ουρανού. Ας γίνει μετασπουδής. Να το κάνεις μετασπουδής. Να το κάνεις μετασπουδής. Ξέρετε τι θα γίνει. Θα ανοίξει ο ουρανός. Θα σας δώσει ό,τι δεν έχετε καταλάβει. Ό,τι δεν μπορείτε να εννοήσετε ποτέ. Όσο και να το ψάξετε, όσο και να αγωνιστείτε, δεν θα μπορέσετε να το πάρετε. Όταν δεν σας το έχει δώσει ο Θεός. Πρέπει να το δώσει ο Θεός στον καθέναν αυτό που θα κάνει. Αν δεν το δώσει ο Θεός, μην το ξύνετε, αδερφοί. Μην το ξύνετε. Κάνουμε ζημιά, όλοι μας. Είναι παιδιά. Να μακροθυμήσουμε όπως μακροθύμησε ο Θεός και για μένα, ναι. Όταν πριν μπω σε αυτή την πόρτα. Μέχρι εκείνη την ώρα μακροθυμούσε. Και τώρα ακόμα περισσότερο μακροθυμεί. Ακόμα περισσότερο μακροθυμεί.
Ή έχετε την εντύπωση ότι επειδή άνοιξα την πόρτα και μπήκα μέσα στην εκκλησία και άκουσα ότι με βάφτισε, αισθάνθηκα ότι με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, αισθάνθηκα ότι αναγεννήθηκα, αισθάνθηκα ότι μου έδωσε κάποιο έργο, αισθάνθηκα ότι προχωράω, έτσι. Όχι τίποτα παραπάνω, μην εννοήσετε τίποτα παραπάνω, δεν θέλω. Ότι είμαι κάτι καλύτερο από όλους εσάς και θα σας το πω και ακόμα πιο μακριά. Και από αυτούς που είναι απ' έξω. Μπορεί να είμαι για τον Κύριο και για όλους μας, αλλά έτσι με έφερε και εμέναν μέσα, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Έτσι άνοιξα την πόρτα και μπήκα μέσα. Και δεν άνοιξα την πόρτα και μπήκα μέσα από μόνος μου. Ο Κύριος έτρεχε 5 χρόνια για να με βάλει μέσα στην εκκλησία. Ξέρετε τι έκανε τα 5 χρόνια αυτά? Ό,τι και να σας πω είναι λίγο. Το τι έγινε μέσα στα 5 χρόνια αυτά. Θέλω να εννοήσω, αυτό που επιμένω και θέλω να επιμείνω είναι ότι είναι παιδιά. Μακροθυμίστε. Θα μου πεις, δεν θα τα ελέγξω. Θα τα ελέγξετε. Με όμορφο τρόπο. Υπάρχει τρόπος και τρόπος. Υπάρχει τρόπος που θα τον στήσει τον άλλο στον τοίχο και θα τον εκτελέσει με 2 λέξεις. Υπάρχει και τρόπος ο οποίος θα τον βάλει στον άλλο τον τοίχο και θα του πεις 2 λόγια και θα μελώσει. Θα μελώσει, αδερφοί. Παρηγοριά θέλουν και αγάπη. Όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά θέλουν παρηγοριά και αγάπη. Και θα σας το πω. Ήρθε κάποιο κύριος και με έλεγξε και μου λέει, έχεις την εντύπωση ότι αγαπάς τα παιδιά σου? Και λέω, ορίστε. Μου λέει, έχεις την εντύπωση ότι αγαπάς τα παιδιά σου? Και ξαναρώτησα, ορίστε. Από εδώ και πέρα, μου λέει, θα μάθεις τι σημαίνει αγάπη. Ήξερα εγώ αγάπη ότι έπρεπε να δουλεύω, να τους παρέχω τα πάντα, να είναι σε καλή κατάσταση. Κατάσταση. Δεν μιλάω για αυτή την κατάσταση, μιλάω την κατάσταση αυτή που φαίνεται. Από εκεί και πέρα όμως, πέρασε αρκετό διάστημα μέχρι να εννοήσω τι θέλουν εδώ μέσα τα παιδιά μου. Τώρα από εκεί και πέρα θέλω όλοι μαζί να εννοείς, όλοι μαζί, σαν εκκλησία, με ένα πνεύμα και πιστεύω ότι αυτό προσπαθεί ο Θεός να κάνει αυτό το βράδυ και πιστεύω ότι το θέλει να το κάνει εδώ και καιρό. Με όλα αυτά τα οποία φτιάχνει. Έφτιαξε τάξεις. Τάξεις για τα παιδιά μας μέσα στην εκκλησία. Μικρή νεολαία, πιο μικρή από τη μικρή νεολαία και νηπιαγωγείο νεολαίας, να το πούμε έτσι. Έχει φτιάξει 4 νεολαίες. Είναι παιδιά τα οποία είναι βρέφη. Βρέφη. Θα μου πεις το βρέφος καταλαβαίνει. Αν καταλαβαίνει. Θα μου πεις το άλλο που κυκλοφορεί γύρω-γύρω εδώ. Καταλαβαίνει. Αν καταλαβαίνει. Ξέρετε τι έπαθα, το έχω πει, αλλά το ξαναπώ. Τον Αλέξανδρο. Στην παλιά εκκλησία. Γινόταν το κήρυγμα ο Αλέξανδρος, βόλτες, σαματά. Όταν μπήκαμε και φύγαμε από την εκκλησία, τον έπιασα στο αυτοκίνητο και τον έκανα, τον στόλισα. Και γυρίζει κάποια στιγμή, μου λέει, εφόσον το θέτεις έτσι, μου λέει, άκου. Και μου πολλό το κήρυγμα. Από τότε ξέρετε τι έκανα. Το ελέγχω το θέμα. Να δω, άκουσε, πήρε τίποτα? Αν δεν έχει ακούσει, θέλω να φανώ, να βγω και λίγο από πάνω, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να πεις και κάτι. Δεν μπορεί να είσαι συνέχεια από κάτω. Ελέγχω το θέμα. Και πάω μαλακά, πάω πλαγίως. Θα μου πεις, δεν θα πας ποτέ ευθεία. Εκεί που θα πάω πάντα ευθεία θα είναι με το Λόγο του Θεού. Και εκεί που πρέπει να πηγαίνουμε πάντα ευθεία και να τους ελέγχουμε και να μην φοβόμαστε για τίποτα και για κανέναν είναι με το Λόγο του Θεού. Όταν έχει γίνει ζημιά θα πηγαίνεις με το Λόγο του Θεού. Θα του λες, είναι αυτό. Έτσι το λέει ο Λόγος του Θεού. Έχεις καταλάβει, έχω καταλάβει. Αφού έχεις καταλάβει, τότε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Αυτό λέει. Αδερφοί, θα το ξαναπώ. Βοηθήστε, να βοηθήσουμε όλοι μαζί αυτά τα παιδιά. Για ένα λόγο, όπως και να είναι. Για να μείνουν μέσα στην εκκλησία. Για να κάτσουν μέσα σε αυτή την εκκλησία. Και από εκεί και πέρα ξέρετε τι θα δούμε. Αυτό που λέει στο Σαμουήλ. Ο Κύριος να μεγαλώνει αυτά. Και όλα αυτά δεν θα αφήνουν να πείπτει λόγος κάτως. Γιατί έχουν αυτό. Ακούνε αυτή τη στιγμή. Μπορεί να παίζει με το κινητό. Μπορεί κάποια στιγμή να συζητάει. Που αυτή τη στιγμή βλέπω ότι κανένα δεν συζητάει. Από εκεί και πέρα όμως, όλα αυτά τα οποία ακούγονται, να γίνουν σε όλους μας αυτό το οποίο θα τα πιάσουμε, θα τα αγκαλιάσουμε, θα τα σφίξουμε στην αγκαλιά μας, όχι απλώς να τα αγκαλιάσουμε. Ποια ήταν η διαφορά του Ιωάννη από όλους τους άλλους αδερφοί? Για σκεφτείτε λιγάκι. Μονίμως ήταν κοντά του. Μονίμως ήταν στην αγκαλιά του. Γιατί έχετε την εντύπωση ότι ο Κύριος έκανε προσωποληψία στον Ιωάννη? Πιστεύετε κάτι τέτοιο? Όχι αδερφοί. Να σας φύγει μέσα από την καρδιά σας κάτι τέτοιο.
Εκείνο που θέλουν τα παιδιά μας είναι αγάπη. Και αυτό όλοι μας συζητάμε, όλοι μας θέλουμε και διδάσκουμε, όλοι μας θέλουμε να έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Θα κάνω μια ερώτηση. Αφήνουμε την καρδιά μας να πάρει την αγάπη αυτή που μας δίνει ο Θεός? Αφήνουμε την αγάπη, την καρδιά μας να δεχτεί αυτό που ο Θεός ετοιμάζει κάθε βράδυ που εγώ θέλω να έρθω μέσα στην εκκλησία? Ή έχω ετοιμαστεί, έχω προετοιμαστεί ότι θα συναντήσω την αδερφή και θα πάω επειδή έτσι αισθάνομαι, να πω αυτό που πιστεύω ότι θα είναι καλό για αυτήν. Είμαι σίγουρος. Και πάλι θα σας παρακαλέσω να μακροθυμήσετε για όλα τα παιδιά και για όλους μας. Ο κάθε ένας να μακροθυμήσει για το διπλανό του. Ο κάθε ένας να μακροθυμήσει για την αδερφή του, για τον αδερφό του. Ξέρετε πώς, απλά, Κύριε, έγινε αυτό, συγχώρεσέ με. Πρώτα συγχώρεσέ με και μετά συγχώρεσέ τον. Ίσως να μην κατάλαβα, αλλά μπορεί και να μην κατάλαβε και ο αδερφός. Ίσως να μην κατάλαβε η αδερφή, αλλά δεν κατάλαβα κι εγώ. Βοήθησέ με να καταλάβω. Και από εκεί και πέρα αφήστε τον Κύριο. Μην το σκαλίσετε, θα κάνουμε ζημιά. Και βάζω και εμένα μαζί. Μην το σκαλίσουμε, θα κάνουμε ζημιά. Τα λόγια τα πολλά θα φέρουν καταστροφή. Οι συζητήσεις οι πολλές θα φέρουν καταστροφή. Ας διαβάσουμε, ας προσευχηθούμε και ας αφήσουμε τον Κύριο να τα φτιάξει όλα. Και θα τα φτιάξει. Και αυτό το έχουμε όλοι μας πείρα, ότι τις χειρότερες καταστάσεις και τα πιο περίεργα πράγματα ο Κύριος τα έχει σιώσει. Ο Κύριος τα έχει φέρει σε πέρας. Ας αφήσουμε λοιπόν τον Κύριο. Και ας αφήσουμε εκείνους που ο Θεός έχει οδηγήσει να κάνουν κάποιες δουλειές. Αν έχουμε κάποια γνώμη για κάποιον αδερφό, ας πάμε να την πούμε στον ποιμένα. Ας πάμε να την πούμε στους πρεσβυτέρους. Όχι παρακάτω. Και ευχαριστώ τον Θεό που μπορώ και το λέω άνετα αυτή τη στιγμή αυτό. Όχι παρακάτω. Πηγαίνετε στον ποιμένα. Πηγαίνετε στους πρεσβυτέρους. Όχι παρακάτω. Έχει μεγάλη διαφορά. Έχει καταλάβει πολύ περισσότερα ο πρεσβύτερος από τον διάκονο. Του έχει δώσει ο Θεός πολύ περισσότερα. Και πάνω απ' όλα θέλω όλοι μαζί, και τελειώνω, προσέχετε τα παιδιά. Χωρίς παιδιά σβήνουνε τα πάντα. Αν δεν υπάρχουν παιδιά, νεκρώνουνε τα πάντα. Ξέρετε γιατί? Αν δεν υπάρχουν βλαστάρια, ξεραίνονται τα πάντα. Και δόξα τω Θεώ, είναι ο Κύριος αυτός που μεγαλώνει, αυξάνει την Εκκλησία και εσωτερικά και εξωτερικά. Ας είμαστε απλά προσεκτικοί και προσευχόμενοι. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.